Θα δώσουμε επίσης αμέσως το λόγο στο Θόδωρο Φελάνη, ο οποίος έχει ετοιμάσει συνεντεύξεις με τους ανθρώπους των δύο ομάδων στο πλαίσιο του pre-game της φιλικής αναμέτρησης που αρχίζει σε λιγότερο από 15 λεπτά. Θόδωρε, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα και από μένα και στους φίλους τηλεθεατές. Έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, ένα σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη απέναντι σε μια ομάδα με πάρα πολλά αστέρια στη σύνθεσή της. Είναι μια πρόβα τζενεράλε για τον Άρη εν ώψη του επίσημου αγώνα 25 του μήνα με την Βενέτσια, ο Άρης, στο EuroCup. Καταρχήν να πούμε καλή χρονιά σε όλους και όλες, σε όλες τις ομάδες, οι αθλητές μας να έχουν υγεία πάνω απ' όλα και να προσφέρουν ένα πλούσιο θέαμα. Πράγματι αυτό είναι το πρώτο πολύ δυνατό τεστ που έχει να κάνει ο Άρης. Η αντίπαλος ομάδα είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα, έχει πολύ αξιόλογους παίκτες, έχουμε κάνει το ανάλογο scouting, ξέρουμε τους αντιπάλους μας. Θα είναι πράγματι ένα πολύ ισχυρό τεστ εν ώψη της πρώτης μας εμφάνισης, το φετινό θεσμό των ευρωπαϊκών που έχουμε μπροστά μας. Ποια είναι η αίσθησή σας φέτος, ο Άρης θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του? Θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω πως ο Άρης φιλοδοξεί φέτος να παρουσιάσει μια ομάδα που θα παίξει σύγχρονο μπάσκετ, μοντέρνο μπάσκετ, με πιεστική άμυνα και αποτελεσματική επίθεση και θα έλεγα με πολυφωνία. Φέτος έχουμε πολλούς χαρισματικούς παίκτες στην ομάδα μας και πιστεύω πως σε σχέση με το περσινό σύνολο είμαστε ακόμη καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Αυτός ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, ο Χάρης Παπαγεωργίου, και φυσικά μεγάλη δόξα του συλλόγου.